200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και το Μαυρομάτι, η γυναίκα του Γεωργίου Καραϊσκάκη και του Δήμου Μουτζακίου, φέτος έχουν την τιμητική τους. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συνέδριο που έχει γίνει ποτέ αντικειμενικά για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Μιλάμε για 46 εισηγήσεις και αναπτύσσουμε σε αυτό το συνέδριο τα πάντα γύρω από την προσωπικότητα, την ψυχοσύνθεση, την οντότητα Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα πρέπει να ευχαριστήσω, οφείλω να ευχαριστήσω. Είναι ένας πολιτιστικός συλλόγων που όλο αυτόν τον καιρό καταφέραμε και καταφέρνουμε να διοργανώσουμε ένα άρτιο συνέδριο. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικά τον Υπουργό τον κύριο Γιατρομανουλάκη. Η Περιφέρεια της Αλίας και του Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό και τον Περιφερειάρχη, κύριο Μίσιο και Καραγιάννη. Την Ιερά Μητρόπολη, φυσικά και το Σεβασμιότατο που πάντα είναι δίπλα μας στο Μητροπολίτη Τιμόθεο. Και την ΠΕΔ Θεσσαλίας και τον Υπουργό Συμβούλιο της και τον Πρόεδρο της Επανάστασης Μεσακόπουλου που συμβάλλει οικονομικά για το συγκεκριμένο συνέδριο. 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση λοιπόν, το μεγαλύτερο συνέδριο που έχει διοργανωθεί για τον ήρωά μας, για το άξιο τέχνο του Δήμου μας, του Δήμου Μουζακίου, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, γίνεται στο Μουζάκι Παλάς και σας περιμένουμε όλους να είστε εκεί για να δείτε και να ακούσετε από κοντά τα πάντα για τον ήρωα, για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Του Μουζακίου, η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καθήτας, στην περιφέρεια της Αλίας και περιφερειακή ενότητα Καθήτας, ενώνουν τις δυνάμεις τους για την διεξαγωγή ενός πολύ σημαντικού συνεδρίου με θέμα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης και η εποχή του. Για τρεις μέρες, το Μουζάκι το Μαυρομάτι θα είναι το επίκεντρο σημαντικών εκδηλώσεων στη μνήμη του μεγάλου ήρωα. Με αφορμή και τη συμπλήρωση 200 ετών φέτος από την Επανάσταση του 1821, δίνεται η ευκαιρία μέσα από το συνέδριο να αναδειχθούν και λιγότερο γνωστές πτυχές της ζωής του και της δράσης του. Είναι γνωστό ότι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έχει αποφασίσει ένα σημαντικό αποτύπωμα στη λαϊκή μας παράδοση και στην πορεία του στη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα που τον κατέστησαν πρωταγωνιστική μορφή. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, τιμά τον ήρωα και στηρίζει το εγχείρημα, καθώς η ανάδειξη και η προώθηση της ιστορικής μας μνήμης και της πολιτιστικής μας παράδοσης αποτελεί σημείο αναφοράς για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Είναι άλλωστε γνωστό ότι επιλέγουμε δράσεις που προγραμμίζουν την πολιτιστική μας ταυτότητα και ενισχύουν το πολιτιστικό μας στίγμα. Θέλω να συγχαρώ το Δήμο Μουζακίου και την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ομού Καρδίτσας για την πρωτοβουλία και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Αυτό το σημείο και είμαστε πλέον σε θέση να έχουμε στα χέρια μας το πρόγραμμα ενός συνεδρίου και να το παρουσιάζουμε, ενός συνεδρίου πανελλήνιας εμβέλειας με εισηγητές τεράστιου κύρους, αλλά επίσης έχουμε διαφυλάξει και τη δυνατότητα οι τοπικοί ερευνητές να έχουν το βήμα τους και να παρουσιάσουν την επίδραση του Καραϊσκάκη στην τοπική πολιτισμική ταυτότητα. Ο Καραϊσκάκης είναι ένας ήρωας που έχει συναρπάσει πάρα πολλούς ανθρώπους λόγω της ζωής του, η οποία είναι μυθική. Το έχει αποκληθεί όχι άδικα ο Αχιλλέας της Ομοιμοσύνης λόγω της στρατιωτικής του ικανότητας και του θανάτου του σε ιδιαίτερα αμφισβητούμενες συνθήκες. Και γι' αυτό πολλές φορές συμπλέκεται ο μύθος με την ιστορία και με την αλήθεια στα γεγονότα για τη ζωή του. Οπότε σε πολλές εισηγήσεις θα δούμε προσπάθεια να αναδειχθούν ιστορικές αλήθειες, αλλά θα δούμε και την επίδραση που είχε ο Καραϊσκάκης στην νεοελληνική κοινωνία. Τόσο μέσα από την παρουσία των εκπροσώπων της βιβλιοθήκης της Βουλής, της πινακοθήκης της Βουλής, η βιβλιοθήκη της Βουλής και τα ιδρύματα της Βουλής γενικά έχουν μια ιδιαίτερη εκτεταμένη παρουσία στο συνέδριο. Επίσης, στελέχη της Ακαδημίας Αθηνών, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, από πολλά πανεπιστήμια καθηγητές, η μεγάλη πλειοψηφία των εισηγητών είναι διδάκτορες τουλάχιστον, με σοβαρό επιστημονικό έργο και γι' αυτό είμαστε περήφανοι όχι μόνο για την ποσότητα τον όγκο των εισηγήσεων, αλλά και για την ποιότητα των εισηγήσεων. Ευχαριστώ για την συνεργασία τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό, τον Περιφερειάρχη κ. Νούσιο, τον Δήμαρχο Μουζακίου κ. Φάνο Στάθη και τον πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής, τον κ. Αντωνίου,
για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που μήνες τώρα καταβάλουμε να τιμήσουμε τον σημαντικότερο ήρωα της Επανάστασης, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, γεννημένο στον Ονδρομάτι Καρδίτσας, και να δείξουμε ή να φωτίσουμε πτυχές της ζωής του που δύσκολα θα τις μαθαίνουμε. Έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια και ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους εισηγητές, είτε στο ανώτατο είτε φίλους που έχουν βγάλει πονήματα για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Επίσης θέλω να ξέρετε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα συνέδριο για έναν ήρωα παίρνει την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Τριήμερο συνέδριο στο Μαυρομάτι, πολύ σημαντικοί άνθρωποι που θα αναλύσουν τη ζωή του και το σημαντικότερο επίσης, όπως είπε και ο Δημοκρατίου και ο κ. Συντεπτεριάρχης, τα πρακτικά θα διωθούν από τη βιβλιοθήκη της Βουλής. Θα έχουμε μια συγκεντρωμένη δουλειά, πολύ συγκεντρωμένη επιστημονική δουλειά γύρω από τον ήρωα.